τελευταία μέρα, Καβάλα Expo 2024. Κάπως έτσι λοιπόν, με αισιόδοξο κλίμα και όμορφη ατμόσφαιρα, κλείνουμε και επίσημα τα 30 χρόνια της Καβάλα Expo εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης. Ακόμα και παρόλο το γεγονός ότι είναι Δευτέρα, τελευταία μέρα σήμερα, ο κόσμος έχει τιμήσει για ακόμα μία φορά την έκθεση. Όπως μπορείς να δεις και από πίσω μου, όπως μας έδειξε και ο Κώστας λίγο πριν, έχουμε αρκετή συμμετοχή των πολιτών της Καβάλας και αναμένουμε κιόλας ο Σονούπου και την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο stage, στον εξωτερικό χώρο του εκθεσιακού κέντρου, για να μας διασκεδάσει και να κλείσουμε έτσι κάπως τη βραδιά με όμορφες νότες, όμορφη ατμόσφαιρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το παν. Θα έλεγα ότι η τελευταία μέρα πάντοτε και μας στεναχωρεί και μας χαροποιεί. Η στεναχώρια είναι με την έννοια του ότι φτάνουμε στο τέλος μιας τετραήμερης πολύ μεγάλης δημιουργικής έκθεσης, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα χαμόγελο ότι αυτές τις 4 μέρες όλα πήγαν εξαιρετικά. Καταρχήν πολλοί εκθέτες. Τεράστια επισκεψιμότητα. Ειδικά Σάββατο και Κυριακή σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα στην Καβάλα Expo. Συλλέγουμε πλέον και τις πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και τα ερωτηματολόγια, τα οποία θα τα αναλύσουμε. Αυτό που κρατάμε όμως είναι ότι η 30η έκθεση, θα λέγαμε ότι αφήνει ένα τεράστιο αποτύπωμα, ανεβάζει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά, με μεγάλες ευθύνες για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταρχήν ένα διαμάντι αυτόν τον εκθεσιακό χώρο, που για όλους μας και για μας ακόμα σαν διοίκηση πρέπει να τον αξιοποιήσουμε κι άλλο. Η Καβάλα Expo είναι έτσι κι αλλιώς ένα θεσμός. 30 χρόνια σημαίνει ότι όταν αυτή η έκθεση, που ξεκίνησε από μια μικρή πιλωτή στην Ομαρχία, έφτασε εδώ και πλέον έχει γίνει ένας θεσμός που συγκεντρώνει μικρές, πολύ μικρές, πλέον όχι μόνο τοπικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις περιφέρειας, επιχειρήσεις άλλων περιφερειών, έχει πάρει πλέον τον τίτλο και τις αξίζει της διεθνούς έκθεσης. Όταν έχεις μεγάλες επιχειρηματικές αποστολές, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρο, όταν έχεις τη στήριξη των χιλιάδων επισκεφτών, πραγματικά η Καβάλα Expo νομίζω ότι πλέον, εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση της περιφέρειας όλων των περιφερειών της χώρας, και είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι που και εμείς σαν διοίκηση βάλαμε το λιθαράκι μας, προσπαθήσαμε να την αναβαθμίσουμε. Τελικά αποδεικνύεται ότι η απόφασή μας να μην είναι μόνο μία έκθεση εκθετών, αλλά να είναι και μία έκθεση με παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις, και οι μουσικές συναυλίες και το γαστρονομικό σαλόνι και το φεστιβάλ σοκολάτας που είχαμε φέτος, όλα αυτά έχουν παίξει τον ρόλο τους. Εμείς είναι η τέταρτη φορά που συμμετέχουμε στην Καβάλα Expo. Για φέτος έχουμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το οποίο έχουμε λάβει τις τελευταίες 3 μέρες. Ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή, ο κόσμος που πέρασε και γενικότερα από την έκθεση αλλά και από το δικό μας το περίπτερο μας εξέπληξε. Και σήμερα μπορώ να πω, παρόλο που είναι Δευτέρα και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, παιδιά, δραστηριότητες, βλέπω ότι και πάλι έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα θα έλεγα ποιοτικό κόσμο, γιατί σήμερα κάναμε τις περισσότερες συμφωνίες, σήμερα Δευτέρα. Ευχαριστούμε θερμά το επιμελητήριο που μας έχει δώσει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτήν εδώ την έκθεση και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ.